Το Enemba είναι ένα site το οποίο έχει πραγματικά χιλιάδες παιχνίδια μαζί με DLCs, gift cards και πολλά άλλα σε τρομερά καλές τιμές. Πέραν αυτού έχουν πολύ καλό support, αχρίαστο να είναι, όμως σε περίπτωση που το χρειαστείτε, σίγουρα θα σας βρουν λύση στο πρόβλημά σας. Τώρα με τον κωδικό The Tech Lads που θα βρείτε κάτω στο description, μπορείτε να κερδίσετε 3% έκπτωση για κάθε αγορά σας, οπότε έχετε το υπόψη σας. Σήμερα λοιπόν έχουμε το πρώτο review σε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι στιγμής στο κανάλι, αλλά ελπίζω πως τα βλέπουμε γενικά λίγο πιο συχνά. Γενικά θα χωθούμε λίγο παραπάνω σε γκατζετοκαταστάσεις, κινητά, Internet of Things, Smart Homes κτλ, Smart Devices γενικότερα, περιφερειακά για PC κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε πως θα ασχολούμαστε λιγότερο αναγκαστικά με το PC Hardware. Με πιο απλά λόγια, οι Tech Lads θα γίνουν ένα ακόμα κλασικό ελληνικό κανάλι το οποίο ασχολείται με τεχνολογία, χωρίς όμως να χάσουμε αυτό το ιδιαίτερο που βάζουμε κάθε φορά στα review μας, την αντικειμενικότητα και το γεγονός ότι θα το ψάχνουμε πάρα πολύ όσον αφορά τα ηλεκτρονικά. Και προφανώς αναρωτιέστε τώρα τι μας ώθησε να κάνουμε αυτή την αλλαγή, να κοιτάξουμε αυτά τα νέα πεδία και να σταματήσουμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με το PC Hardware. Απλώς κοιτάξτε γύρω σας, κοιτάξτε την αγορά αυτή τη στιγμή και πείτε μου πως αξίζει κάποιος να επενδύσει σε κάποιον υπολογιστή. Ρωτάτε πολλοί από εσάς που είναι τα builds του μήνα, εκεί που θα έπρεπε να είναι, στον κάδο. Η αγορά είναι στα τάρταρα. Ακόμα και οι επεξεργαστές πλέον με τη νέα γενιά της Intel είναι απλησίαστοι. Το κόστος της πλατφόρμας, τον Alder Lake, είναι πραγματικά τιτανομέγιστο και αναρωτιέμαι ποιος ακριβώς θα πάει να αγοράσει Alder Lake, επεξεργαστή, μητρική και DDR5 ή DDR4, και θα είναι κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται ιδιαίτερα με PC, δεν είναι enthusiast. Μάλλον κανένας. Θα κάνουμε μάλλον ένα ιδιαίτερο βιντεάκι πάνω σε αυτό. Όσο νεκρή είναι η αγορά στο PC Hardware, άλλο τόσο νεκρά είναι και τα νούμερα του καναλιού μας. Και δεν θα κάτσω να αφήσω μια προσπάθεια 3 χρόνων, μαζί με όλα τα άλλα άτομα που συνεισφέρουν σε αυτή, να πεθάνει έτσι απλά. Οπότε, απλώς θα πάρουμε το hint που μας δίνει η κατάσταση και θα αλλάξουμε λίγο το content μας. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε εντελώς με hardware, αλλά θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε σε δεύτερη μοίρα τουλάχιστον όσο μπορούμε, διότι θέλουμε δεν θέλουμε, οι επαφές που έχουμε μέχρι στιγμής στον χώρο είναι αποκλειστικά σε αυτό. Και σαν πρώτη προσπάθεια λοιπόν να αποφύγουμε αυτό τον αργό και βασανιστικό θάνατο του irrelevancy, πάμε να δούμε τα πρώτα powerbanks που θα σας παρουσιάσουμε στο κανάλι. Τα powerbanks που έχουμε σήμερα εδώ είναι από την Vanguard. Η Vanguard είναι μια κινέζικη εταιρεία, νεοσύστατη μπορώ να πω στον ελληνικό χώρο, ήρθε μόνο τους τελευταίους μήνες και ξεπήδησαν powerbanks στο Scrooge, η οποία επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε «Tech Lads, θέλετε να δείτε μερικά από τα powerbanks μας?» και απαντήσαμε ναι. Γι' αυτό λοιπόν μας έστειλαν 2 από τα powerbanks τους μαζί με έναν wall adapter και κάτι καλώδια, συγκεκριμένα όμως έχουμε στα χέρια μας το C10 όπως και το S11 powerbank, τα οποία στο Scrooge αναφέρονται όπως είδα με λίγο διαφορετικό όνομα, το οποίο θα είναι μέσα στην παρένθεση του τίτλου. Και τα 2 powerbanks που λάβαμε είναι στα 10.000 περίπου μιλιαμπερόρια, μπορώ να πω πως γενικά δεν είναι και ιδανική χωρητικότητα για τα σημερινά κινητά, θα βγάλουν το πολύ 2 φορτήσεις, αν σκεφτούμε ότι οι μπαταρίες είναι από 3.000 έως 5.000 μιλιαμπερόρια πλέον, οπότε γενικά κοιτάμε το low end spectrum του τι μπορεί να βγάλει η Vanguard. Πάμε όμως να τους ρίξουμε μια κοντινότερη ματιά και να δούμε τι μας προσφέρουν αυτά τα powerbanks, τουλάχιστον στα χαρτιά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε και τα 2 powerbanks τα οποία θα σας δείξω σήμερα. Βλέπουμε είναι το C10, το S11, πάμε να δούμε πρώτα το C10, διότι προσωπικά νομίζω ότι είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Οπότε πάμε να τα βάλουμε αυτά λίγο στην άκρη και να δούμε το C10 το powerbank. Λοιπόν, καταρχάς βλέπουμε πως είναι αρκετά μεγάλο. Άμα πατήσουμε μια φορά το κουμπάκι που έχει εδώ δίπλα, ανάβει λεντοθόνη, μας λέει πόσο τις εκατό φόρτιση έχει μέσα του. Εδώ βλέπουμε πως είναι στο 100%. Αν το πατήσουμε 2 φορές, βλέπουμε πως κλείνει η οθονούλα, να μην καίει και έξτρα μπαταρία. Λοιπόν, USB Type-C, USB Type-A και εδώ πέρα αυτό εδώ δεν είναι απλό κορδόνι, αλλά ένα micro USB καλώδιο, το οποίο γενικά δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, άμα το κρατάμε από εδώ και το έχουμε δέσει κάπου, παίζουμε με αυτό, κάνουμε βλακίες και τα λοιπά, αλλά micro USB δεν έχουν και πολλά κινητά πλέον, οπότε υποθέτω πως είμαστε ok.
Δεν μένουμε όμως εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο powerbank έχει και το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Εδώ πέρα πίσω έχει καλωδιάκια. Αυτό είναι το proprietary της Apple. Εδώ πέρα USB Type-A, όπως μπορούμε να διακρίνουμε. Και εδώ έχουμε άλλο ένα USB Type-C. Μπορούμε να φορτίσουμε τη συσκευή μας, το κινητό μας, ό,τι θέλουμε, με οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές που μας δίνει, είτε από τις θύρες με δικό μας καλώδιο, είτε από τα δικά του καλώδια, και πάλι φορτίζουν μια χαρά. Όλο το powerbank όμως μπορεί να προσφέρει μόνο μέχρι 2 Ampere. Όπως θα δούμε στα χαρακτηριστικά του, άμα πάμε στο πίσω μέρος του κουτιού, προφανώς θα έχω μια φωτογραφία για να το βλέπετε από κοντά, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε να το δείτε από εδώ, τόσο ψηλά γράμματα. Έχουμε σε όλες τις θύρες 5V 2 Ampere, συνολικό capacity 10.000 mAh στα 3,7V, το usable capacity προφανώς είναι στα 6.230 mAh, typical λέει 5V 2 Ampere. Lithium polymer μπαταρίες, 37 βατόρες, 260 γραμμάρια και fireproof πλαστικό, ας πούμε, απ' έξω, μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, και βρεθούμε να γίνουμε παρανάλωμα του πυρός άμα πάει κάτι στραβά. Γενικά μια ok επιλογή, ιδιαίτερη, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο powerbank, να σας πω την αλήθεια. Όμως νομίζω πως το S11 που θα δούμε τώρα είναι λίγο πιο ενδιαφέρον από την άποψη ότι είναι πιο χρήσιμο. Το S11 λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι και αυτό στα 10.000 mAh, αλλά είναι πολύ πιο μικρό σε σχέση με το C10, είναι κυριολεκτικά λίγο παραπάνω από το μισό, άμα το δείτε. Πολύ πιο εύκολα μεταφερόμενο, προφανώς χωράει πιο εύκολα και σε τσέπη και τα λοιπά, και πάλι έχουμε το LED display, εδώ πέρα το κουμπάκι, λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, προσφέρει όμως μόνο USB Type-C, USB Type-A και Micro USB με δικό μας καλώδιο. Αν και έρχεται με αυτό εδώ, το οποίο προφανώς χρησιμοποιείται για να το φορτίσουμε, βέβαια είναι Micro USB. Αν θέλουμε τώρα κάτι άλλο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο δικό μας καλώδιο ή να αγοράσουμε καλώδια από την ίδια τη Wenger, τα οποία τα βρήκα αρκετά καλά, αλλά αυτά τα δούμε σε άλλο βίντεο. Τέλος πάντων, τι μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο και είναι αρκετά καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο. Καταρχάς, άμα δούμε στο κουτί εδώ πέρα, λέει πως υποστηρίζει Quick Charge 3 και όπως επίσης και Power Delivery 3.0, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να φορτίσει πολύ πιο γρήγορα τα κινητά μας από το απλό Fast Charge που προσφέρει το C10. Και πέραν αυτού, έχουμε έως 5 Ampere έξοδο σε αυτήν εδώ τη θύρα, στα 4.5V. Έχουμε επίσης 5V 4.5 Ampere, πάλι από την ίδια θύρα, 3.85V οι μπαταρίες μέσα σε αυτό, usable capacity στα 6.200 mAh αντί για τα 10.000 που λέει, 38.5 βατόρες. Γενικότερα ένα πολύ καλύτερο powerbank όσον αφορά την ταχύτητα φόρτισης, καταλαβαίνετε, όπως επίσης και πρέπει να έχει και λίγο καλύτερο capacity, έστω και αν εδώ πέρα λέει 6.200 ενώ το άλλο έλεγε 6.230 usable mAh. Επίσης είναι και αρκετά πιο ελαφρύ, μόνο 165 γραμμάρια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σπέκια των powerbanks και το πως είναι, πάμε να περάσουμε λίγο στις λεπτομέρειες. Εφόσον είδαμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το τι μπορούν να μας προσφέρουν αυτά τα powerbanks, νομίζω πως ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε μερικά πραγματάκια για να είμαι σίγουρος ότι όλοι είμαστε on the same page που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι και καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτά τα οποία σας έχω πει αλλά και θα σας παρουσιάσω αργότερα. Πρώτον και κυριότερον, για να μην παρεξηγούμαστε, τάση, ένταση, ρεύμα δηλαδή, και ισχύς είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Και όταν λέω ρεύμα, ναι, εννοώ την ένταση, τα αμπέρ. Τάση συμβολίζεται με V και είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο διαφορετικών σημείων. Ρεύμα ή ένταση είναι η ροή των ηλεκτρονίων μέσα από έναν αγωγό και συμβολίζεται με γιώτα. Και τέλος, η ισχύς είναι η ενέργεια που καταναλώνεται ή αντίστοιχα παράγεται και συμβολίζεται με P. Μετριέται επίσης σε watts. Επίσης, η ισχύς σε DC, direct current, δηλαδή συνεχές ρεύμα, είναι J επί V. Πάμε όμως να πούμε και για ένα μέγεθος το οποίο γενικά μας ενδιαφέρει όταν μιλάμε για μπαταρίες, αλλά και για powerbank στη δική μας περίπτωση. Το αμπερόριο. Το αμπερόριο λοιπόν, όπως λέει και η ίδια η λέξη, είναι η κατανάλωση σε αμπέρ ανά μία ώρα. Ένα αμπερόριο ουσιαστικά είναι κατανάλωση ενός αμπέρ σε 3.600 δευτερόλεπτα, τη διάρκεια μίας ώρας. Επίσης, προφανώς υπάρχουν και υποδιαιρέσεις αλλά και πολλαπλάσια του αμπερορίου. Έχουμε στις μπαταρίες που βλέπουμε τα μιλιαμπερόρια,
αλλά μπορούμε να έχουμε και κιλαμπερόρια ή μέγα αμπερόρια, γίγκα, τέρα και ό,τι καθεξής. Γενικά είναι αντίστοιχο μέγεθος με την βατόρα ή αντίστοιχα την κιλοβατόρα, όπως μπορεί να ξέρετε από τον λογαριασμό σας της ΔΕΗ. Τώρα, έχοντας όλα αυτά στο μυαλό μας που σας ανέφερα, πρέπει να εκλάβουμε υπόψη μας ότι το 10.000 μιλιαμπερόρια π.χ. που λέει αυτό εδώ το powerbank ισχύει για τα 3,7 με 3,85 volt που έχουν συνήθως οι μπαταρίες που είναι εδώ μέσα. Βέβαια, με 3,7 και 3,85 volt δεν φόρτισε ποτέ κανένας τίποτα, διότι όλες οι συσκευές που έχουν USB δέχονται το λιγότερο 4,6 volt που είναι το κατώτατο όριο του USB standard. Όλα μας τα powerbanks λοιπόν, για να φτάσουν την τάση από τα 3,7 στα 4,6 τουλάχιστον, αν όχι στα 5 volt, χρησιμοποιούν αυτό που λέμε boost converter. Τι είναι ο boost converter? Μια πολύ απλή διάταξη ηλεκτρονικών ισχύως η οποία ανεβάζει το επίπεδο της τάσης. Εφόσον λοιπόν η ενέργεια σε ένα powerbank είναι δεδομένη, είναι συγκεκριμένη και δίνεται από τον τύπο P ίσον J επί V, όταν πάμε την τάση στα 5 volt, αναγκαστικά πρέπει η ένταση, τα αμπέρ, τα αμπερόρια, να μικρύνουν, διότι προφανώς πρέπει το P, η ενέργεια, να μείνει σταθερή. Δεν γίνεται ανεβάζοντας την τάση να παράξουμε ενέργεια από το τίποτα, ίσα ίσα χάνουμε λόγω απολειών. Σε αυτό εδώ το powerbank, το οποίο όπως είδαμε πριν έχει 3,85V μπαταρίες, αν πάμε στα 5V κοιτάμε μια ποσοστιαία αύξηση της τάσης κατά περίπου 30%, οπότε έχουμε και μια αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση της έντασης. Αν βάλουμε τώρα ότι ένα έξτρα 7 με 15% της ενέργειας που έχουμε χάνεται ως θερμότητα στο περιβάλλον, διότι όπως όλες οι συσκευές που έχουμε σε αυτόν τον μη ιδανικό κόσμο, ένα boost converter έχει ένα συγκεκριμένο efficiency, τυπικά γύρω στο 85%, τότε η ένταση που παίρνουμε στα 5V, η συνολική χωρητικότητα μάλλον που έχουμε στα 5V, πρέπει να είναι γύρω στο 35 με 40% χαμηλότερη σε σχέση με την διαφημιζόμενη των 10 μιλιαμπεροριών. Με απλά λόγια, τα 6.200 μιλιαμπερόρια που αναφέρουν και τα δύο powerbank μας ως την χωρητικότητα στα 5V είναι απολύτως λογικά. Γενικά δεν είναι και κάποιο ιδιαίτερο concept για να πιάσετε, το θεωρώ αρκετά εύκολο, είναι μαθηματικά γυμνασίου πρακτικά και απλώς πρέπει να καταλάβετε μερικές βασικές έννοιες. Πάμε λοιπόν παρακάτω και πάμε να δούμε πώς ακριβώς απέδωσαν τα powerbanks μας. Θα ήθελα να πιάσουμε πρώτα το C10, μιας και είναι αρκετά πιο απλό. Καταρχάς περιλαμβάνει overcurrent protection, κοινώς άμα πάμε να τραβήξουμε πάνω από 2 αμπέρ, το powerbank σβήνει. Όπως είδα όμως, με σταθερό φορτίο 2 αμπέρ, το powerbank μας έδινε κάπου στα 4,78V στην έξοδο, κοινώς γύρω στα 9,5W σύνολο. Η αξιοποιήσιμη χωρητικότητα όμως δεν είναι 6.230 μιλιαμπερόρια όπως αναφέρει, αλλά 5.807. Η συγκεκριμένη τιμή δεν θα έλεγα πως είναι τρομερά καλή, αλλά από την άλλη δεν είναι και ιδιαίτερα άσχημη. Το πραγματικό efficiency του boost converter είναι στο 82%, τιμή που είναι κάτω από την θεωρητική του 87% που χρειάζεται για να πιάσει τα 6.230 μιλιαμπερόρια, αλλά από την άλλη μπορεί να πει κάποιος πως είναι σχετικά κοντά. Τώρα, όσον αφορά το S11, εδώ πέρα έχουμε μερικά θεματάκια. Το powerbank, έστω και αν αναφέρει πως μπορεί να προσφέρει 5 αμπέρ στα 4,5V και 4,5 αμπέρ στα 5V, βαράει OCP μόλις στα 4 αμπέρ με την τάση να βρίσκεται στα 4,6V. Αυτό μας δίνει μια μέγιστη ισχύ των 18,6W, οπότε η υποστήριξη Power Delivery και Quick Charge 3,0 είναι περιορισμένη σε αυτό το νούμερο. Περί της χωρητικότητας τώρα, μετρήθηκε με δύο τρόπους. Με κανονικό φορτίο Fast Charge των 2 αμπέρ, το powerbank μας έδωσε μια usable χωρητικότητα 5560 mAh, ενώ με 4 αμπέρ το νούμερο πέφτει σε ένα εκπληκτικό, για λάθος λόγους θα έλεγα, 2794 mAh. Με ονομαστική χωρητικότητα στα 5V 2 αμπέρ τα 6200 mAh και αντίστοιχα θεωρητικό efficiency στο 77%, τα πράγματα ακόμα και με χαμηλό φορτίο δεν φαίνονται ιδανικά. Στα 2 αμπέρ το efficiency είναι στο 69,1%, ενώ στα 4 αμπέρ το efficiency πέφτει σε ένα υπερβολικά χαμηλό 34,7%. Θα νόμιζε κανείς πως υπάρχει κάποιο λάθος με τα μαθηματικά μου, αλλά όταν σπρώχνεις έναν boost converter πολύ παραπάνω από τα όρια αντοχής του, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το case του powerbank κυριολεκτικά φλέγονταν με θερμοκρασία που άγγιζε τους 70 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, για να είμαι ξεκάθαρος, όταν αυτό εδώ το πλαστικό, το οποίο δεν είναι θερμοαγώγημο, πιάνει 70 βαθμούς εδώ πέρα, από κάτω έχουμε συν 20 βαθμούς, το οποίο σημαίνει ότι το powerbank μέσα πρέπει να ήταν γύρω στους 90 τουλάχιστον. Αυτό τι πάει να πει λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο powerbank είναι επικίνδυνο.
διότι το τέσταρα σε open air, το είχα απλώς πάνω στο γραφείο μου και φόρτιζε το κινητό μου. Αν τώρα το είχα μέσα σε μια τσάντα, το είχα χωμένο τίποτα από κάτω από ρούχα, το οτιδήποτε, μάλλον θα έπρεπε να έχω και ένα πυροσβεστήρα κοντά. Σίγουρα επίσης δεν θα μπορούσα να το έχω μέσα στην τσέπη μου. Δεν νομίζω ότι θα άντεχα να έχω κάτι το οποίο είναι στις 70 βαθμούς μέσα στο παντελόνι μου ή αντίστοιχα κοντά στην κοιλιά μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ακριβώς τη φάση. Είμαι πολύ απογοητευμένος με το συγκεκριμένο, διότι πέραν αυτού δεν έπιασε καν και το rated amperage. Μάξαρε στα 4 amper ενώ διαφήμιζε τουλάχιστον 4,5 στα 5 volt και στα 4,6 διαφήμιζε ας πούμε 5 αντίστοιχα. Οπότε δεν ξέρω γιατί βάραγε overcurrent protection στα 4,0 κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Προσωπικά μένω στο ότι είναι επικίνδυνο. Άμα πας για quick charge με το συγκεκριμένο, μπορεί σε κάποια φάση να σκάσει. Δεν ξέρω πόσο αντέχουν οι μπαταρίες. Γενικά συνήθως δεν αντέχουν πολύ, γιατί σε λιθίου πολυμερών που έχει το συγκεκριμένο δεν έχω διαβάσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι να είναι κάτι στους 70 βαθμούς, αρκετά κοντά στους 90, στους 80, δεν τους κάνει και ιδιαίτερο καλό, έτσι. Τώρα, όσον αφορά το άλλο, το powerbank, το C10, αυτό εδώ πέρα, okay, για μένα δεν αξίζει τα λεφτά του. Και τα δύο είναι στην ίδια τιμή περίπου, 18 ευρώ στο Scrooge. Οπότε, όσον αφορά το μέγεθος, είναι κάπως μεγάλο, είναι επίσης 10.000 mAh, το οποίο δεν είναι και τρομερή χωρητικότητα και φορτίζει σχετικά αργά τα κινητά. Δηλαδή, για να φορτίσεις ένα κινητό με 5.000 mAh μπαταρία, πρέπει να τα αφήσεις 2-3 ώρες κάπου εκεί. Είναι γενικά λίγο ιδιαίτερα powerbanks. Δεν μπορώ να πω ότι έμεινα σαν σύνολο ευχαριστημένος, περίμενα κάτι καλύτερο από τη Wenger. Μάλιστα όταν είχαμε επικοινωνήσει μαζί τους, τους είπαμε ότι θα τα τεστάρουμε πάρα πολύ καλά και ότι δεν χαριζόμαστε. Οπότε με απογοήτευσε πάρα πολύ, ειδικά το S11 που είχε τα προβλήματα που ανέφερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η αρχή στα powerbanks. Προφανώς θα επενδύσουμε και σε παραπάνω συνεργασίες με άλλες εταιρείες στο χώρο. Θα αγοράσουμε και εμείς δικά μας. Θα τεστάρουμε επίσης και wall adapters για να τεστάρουμε φορτιστές γενικότερα. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, πηγαίνετε από κάτω, αφήστε μας ένα like, πατήστε αυτό το subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα τελευταία μας βίντεο. Και μην ξεχνάτε πως ένα share μας βοηθάει τρομερά στο να επεκταθούμε σαν κανάλι. Τώρα στο description από κάτω θα βρείτε όλα τα links μας μέσα σε ένα link που λέγεται Linktree. Εκεί έχουμε τα πάντα, κανάλι στο Twitch, TechLad site, Discord server, Facebook group, τα πάντα όλα. Όπως επίσης και το PayPal donate button. Τώρα εμείς θα τα ξαναπούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο, οπότε stay tuned.